Ο κύριος Καραβός. Θα σας παρακαλέσω λίγο όσο γίνεται πιο σύντομα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Γιατί... Εγώ εύχομαι από την πλευρά μου, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, όλος αυτός ο κόπος σας να ευοδοθεί και να έχει καλά αποτελέσματα. Εγώ δεν έχω εικόνα για τη Φλόρινα, για την Καστοριά, για την Κοζάνη. Έχω όμως πάρα πολύ εικόνα για την περιφερειακή ενότητα που εκπροσωπώ. Μια περιφερειακή ενότητα που ένα από τα συγκρατικά της πλεονεκτήματα ήταν η Βασιλίτσα και άρα γύρω από αυτό το χιονοδρομικό δομήθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας, που δυστυχώς όμως τώρα είναι στη χειρότερη κατάσταση από ποτέ. Η κρίση που βιώνει η χώρα μας αποτυπώνεται με το δραματικότερο τρόπο στον τριτογενή αυτό τομέα της οικονομίας στα γραβενά. Όχι ότι και τα γραβενά, και το έχω πει και στους ίδιους τους συνοδόχους, όλα αυτά τα χρόνια τα κάνανε όλα σωστά, έτσι έχει ανορθολογισμούς ο τρόπος λειτουργίας τους. Έλα όμως, που, όπως λέει και ο θυμόσαφος λαός, το ποτάμι κατέβαζε κούτσουρα και περνούσε και από τα γραβενά και ο καθένας βουτούσε. Τώρα πλέον όμως χρειάζεται ένα συγκεκριμένο σχέδιο, δεν το είχαν ούτε αυτοί ως συντεχνία, δεν το είχε η πολιτεία και θα ήταν είδηση αν η πολιτεία σε αυτή τη χώρα προλάβαινε ή σχεδίαζε. Και δυστυχώς βιώνουμε όλα αυτά. Πώς μπορούμε αυτό να το διορθώσουμε? Εδώ είναι το μέγα ζητούμενο και είναι και η ουσία της πολιτικής, γιατί εδώ πολιτική κάνουμε, πολιτικό εργαστήριο είμαστε. Δυστυχώς, αν δει κανείς το ΑΕΠ της χώρας μας, παρότι μειώθηκε κατά 25%, θα δει ότι το μείζον του είναι στον τουρισμό. Έλα όμως που είμαστε η μοναδική περιφέρεια που δεν έχει θάλασσα, και αυτό το πληρώνουμε πλέον. Και όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που είχαν, όχι μόνο τα γραβενά, και η Φλόρινα, έτσι, και δεν μιλάω μόνο για τον τουρισμό γύρω από τα χιονοδρομικά, έτσι, είναι και ο θρησκευτικός τουρισμός, είναι ο τουρισμός των εθνικών δρυμών που έχουμε την τύχη να έχουμε στην περιφέρειά μας, που όμως ποτέ δεν τα λειτουργήσαν με τρόπο που να κεφαλοποιούνται στην οικονομία του τόπου. Άρα λοιπόν τι κάνουμε τώρα? Πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία με πολιτικές παρεμβάσεις να βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα. Η πολιτεία στην Ελλάδα, οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα, να το πω, αιωνίως κοιμούνται. Οι προηγούμενες, οι προπροηγούμενες, πιθανώς να κοιμούνται και οι επόμενες. Άρα λοιπόν εμείς εδώ ως αυτοδιοίκηση, πρώτου, δεύτερου βαθμού, οι δήμαρχοι, οι αντιπεριφερειάρχες, η περιφέρεια, πρέπει να πάμε με στοχευμένες προτάσεις εκεί που μπορούν να βοηθήσουν. Μια απλή σκέψη τώρα που μου έρχεται. Παράδειγμα, το Υπουργείο Παιδείας, ενώ έχει στο σχεδιασμό του εκδρομές από ημερήσεις μέχρι πενταήμερες, ενώ βουλιάζουν τα νησιά μας από τον τουρισμό, όλα τα σχολεία το 99% θα ζητά να πάει στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στη Ζάκυνθο, στην Κρήτη. Ωραία, να παρεύει το Υπουργείο λοιπόν και να πει τέλος εκδρομές, επειδή αιμορραγούν εκεί πάνω, θα πηγαίνετε μόνο στα Γρεβενά, στο Καρπενήσι, στη Φλόρινα. Ας ξυπνήσουν και κάποια συνήκη εκεί στην Αθήνα. Δεν είναι όλα ρόδινα όπως αυτοί τα θέλουν να τα παρουσιάζουν μέσα από τη στατιστική. Γι' αυτό σας είπα, κύριε Αντιπεριφερειάρχε, η στατιστική πλέον είναι όργανο της πολιτείας να νομιμοποιεί τα λάθη της και τα ψέματά της. Να ενεργοποιηθούμε εμείς, κάνω πρόταση, ως Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Υπουργείο Παιδείας. Μια πρώτη σκέψη που μου ήρθε, έτσι. Ότι οι εκδρομές θα γίνονται στην ορεινή Ελλάδα. Αυτό λέμε, Παύλο, αυτό λέμε. Και αυτός είναι και ο ρόλος μας εδώ πέρα. Να παρεύουμε και δυναμικά και να ξυπνήσουμε επιτέλους. Δεν είναι μόνο να ακούμε από τον Υπουργό, τον κύριο Γαβρόγλου, ότι οι φοιτητές να διώχνουν, λέει, τους εμπόρους ναρκωτικών από τα πανεπιστήμια. Και τι άλλο δεν έχουμε ακούσει, δηλαδή, από αυτούς τους ανθρώπους. Να παρεύουμε μόνοι μας. Ευχαριστώ.